Περάσαμε δύσκολα, αλλά τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματική ανθρωπιστική καταστροφή. Η πατρίδα μας καταστρέφεται, η οικονομία της διαλύεται. Ο τουρισμός μας, η μόνη πηγή εσόδων για αυτό το κράτος, δέχεται βαρύ πλήγμα. Οι εισαγωγές έχουν σταματήσει, οι τράπεζες έχουν κλείσει. Τα νησιά μας μένουν χωρίς τα στοιχειώδη. Ξεμένουμε από καύσιμα. Η ύπαιθρος, η αγροτιά ξεμένει από ζωοτροφές και φυτοφάρμακα. Παρουσιάζονται ελλείψεις στα φάρμακα, τα ράφια στα σούπερ μάρκετς αδειάζουν, οι επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, χιλιάδες άνθρωποι απολύονται, η χώρα απομονώνεται από τους παραδοσιακούς συμμάχους της και απειλείται ακόμη και από εθνική καταστροφή. Πιστεύω ότι επειδή δάκρυα στα μάτια φέρνουν οι σκηνές που βλέπουμε των ηλικιωμένων να συνοστίζονται αυτή τη στιγμή στα γκισέ και στα ATM για να πάρουν ένα ελάχιστο ποσό από τη σύνταξή τους, πιστεύω ότι από τον επόμενο μήνα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι χρήματα δεν θα υπάρχουν καθόλου, συντάξεις δεν θα βγουν καθόλου. Έφτιαξαν όνειρα για ανύπαρκτες συμμαχίες και εναλλακτικές λύσεις που επίσης δεν υπήρχαν. Μίλησαν για προσλήψεις, για αυξήσεις, για τερματισμό της λιτότητας, χωρίς λεφτά βέβαια, για μια δίθεν περικοπή του χρέους, για δημιουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας, την ώρα που καθημερινά, πριν ακόμη μας βρει αυτή η καταστροφή, έκλειναν 60 επιχειρήσεις και καθημερινά περίπου 620 άνθρωποι έκαναν καθημερινά τη δουλειά τους. Και από εκεί πέρα έχουμε ψευτοειρωισμούς από ανθρώπους ανίκανους, συνειδητούς ψεύτες, που δεν είχαν στο νου τους τίποτα άλλο από την εξουσία. Ήταν όλα ψέματα και ακόμη χειρότερα εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο του λαού για να πείσουν ένα τμήμα του να τους ψηφίσει. Πήραν τις εκλογές και μετά είπαν άλλα ψέματα για να καλύψουν τα προεκλογικά τους ψέματα. Και αφού τα υπέγραψαν όλα αυτά στις 20 Φεβρουαρίου, γύριζαν πίσω και έλεγαν πως δεν έγινε τίποτα. Δεν αναγνώριζαν τη συμφωνία, δεν την έφεραν ποτέ στη Βουλή να τη συζητήσουμε. Μιλούσαν για δημιουργικές ασάφειες. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλεγε: ελάτε τώρα, κάτι έγγραφα ανταλλάξαμε. Ο κύριος Ακελαρίδης έλεγε: δεν τη φέρνουμε στη Βουλή για να μην τη δώσουμε περισσότερο κύρος. Ο κύριος Μητρόπουλος έλεγε: προς Θεού, μην τη φέρετε στη Βουλή και αποκτήσει κοινοβουλευτικό κύρος. Και ενώ η διαπραγμάτευση για τους Ευρωπαίους έχει τελειώσει από τις 20 Φεβρουαρίου, αυτοί έκαναν ότι διαπραγματεύονταν όλο αυτό το διάστημα, ενώ στην πραγματικότητα διαπραγματεύονταν μόνο με τον εαυτό τους. Ανίκανοι να κυβερνήσουν, άφησαν τη χώρα χωρίς χρηματοδότηση, σκούπισαν όλα τα διαθέσιμα από ασφαλιστικά ταμεία, κοινοτικά κονδύλια και ό,τι άλλο υπήρχε για να πληρώνουν τους δανειστές. Ενώ εμάς μας κατηγορούσαν ότι παίρνουμε δανεικά για να πληρώνουμε τα δάνεια. Αυτοί παίρνουν τα λεφτά του λαού για να πληρώνουν το δούλου του όλο αυτό το καιρό. Με τα πήγαινα τους, με την αδράνειά τους, με την ανικανότητά τους, αλλά πάνω απ' όλα με τη δολιότητά τους, γιατί είχαν ένα σκοπό από την αρχή, έφτασαν όχι στο παραπέντε, στο κεπέντε. Στις 30 Ιουνίου η χώρα έμεινε μόνη, στο έλεος των κερδοσκόπων, χωρίς προστασία, με τους συνταξιούχους να εισπράττουν τη σύνταξή τους, μέρος της σύνταξή τους, συγγνώμη, με αλφαβητική σειρά. Συγχωρείτε, ποιο είναι το επόμενο? Μήπως το επόμενο είναι αυτό που γίνεται στη Βενεζουέλα, που είναι το πρότυπό τους και όπου πήγε εκεί ο κύριος Τσίπρας για να πάει πότε στην κηδεία του Τσάβες και να ανταλλάσσει επαφές και μηνύματα με τον κύριο Μαδούρο? Δεν τους είδαμε? Δεν φτάνουν τόσα ψέματα? Κάθε φράση, κάθε λέξη που εξτομίζουν είναι και από ένα ψέμα. Κάθε λέξη από το τελευταίο διάγγελμα Τσίπρα ήταν και ένα ψέμα. Διαστρεβλώνουν τα πάντα. Και θέλω να πω και τούτο. Είναι λυπηρό για όλους εμάς που αγωνιστήκαμε για να γίνει Κεφαλονιά ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όλοι εμείς που αγωνιστήκαμε για να εξασφαλίσουν οι Κεφαλονίτες και οι Κεφαλονίτες ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος, σε μερικούς το μοναδικό από τον τουρισμό, όλοι εμείς που αγωνιστήκαμε να γίνει το ΑΕΠ της Κεφαλονιάς μέρος, τμήμα του ΑΕΠ της χώρας, με θλίψη
να διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι που οι κεφαλονίτες τίμησαν με την ψήφο τους παίρνουν θέση υπέρ του όχι, λέγοντας όχι στον τουρισμό της Κεφαλονιάς και στο εισόδημα των κεφαλονιτών.